κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ζυμώσεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μετά τον μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, που κατευθύνονται οι ψηφοφόροι του. Το μήνυμα Βελόπουλου μέσα από την συχνότητα του Άττικα και επιδιώξεις του Μαξίμου, όλο το παρασκήνιο. Η πρόταση Τσίπρα για την συγκυβέρνηση με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παρουσιάστηκε στο Λαύριο το συμβόλαιο για την αλλαγή. Τι προβλέπει το προγραμματικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μακελιό στην Σερβία. 13χρονο σκότωσε πυροβολώντας 8 συμμαθητές του και τον φρουρό του σχολείου. Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια. Με οργανωμένο σχέδιο επίθεση, λέει η αστυνομία. Έντονη κινητικότητα επικρατεί στον πολιτικό χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο αποκλεισμός του κόμματος Κασιδιάρη από τις εκλογές αναδιατάσσει τους συσχετισμούς και δημιουργεί νέες ισορροπίες. Όπως έδειξε και η δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata που παρουσίασε τηλεόραση του Άττικα, το μπλόκο στο ναζιστικό μόρφωμα δεν συνεπάγεται αναγκαστικά μεγάλη ενίσχυση του κόμματος εάν. Το γεγονός προκαλεί νέο γύρο παρασκηνιακών ζυμώσεων, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, που μίλησε σήμερα στον σταθμό μας, δεν κρύβει την πρόθεσή του να ηγηθεί του πατριωτικού χώρου, απευθυνόμενος στο ακροατήριο των σχημάτων που ο Άριος Πάγος απέκλεισε από τις εκλογές. Η υπόθεση Κασιδιάρη πάντως εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής αντιπαράθεσης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να συγκρούονται για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Συνεχίζεται η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για το ζήτημα της αντιμετώπισης του μορφώματος του Κασιδιάρη και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έβαλε μπλόκο στο μόρφωμα του καταδικασμένου ναζιστή, αλλά άναψε πράσινο φως για την κάθοδο του μονοπρόσωπου κόμματος ΕΑΝ, του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιου Κανελόπουλου, που είχε εμφανιστεί ως εικονικός αρχηγός στο μόρφωμα του πρώην υπαρχηγού του Μιχαλολιάκου. Από την Νίκαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για άλλη μια φορά ότι δεν κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στον Άριο Πάγο, ενώ επιτέθηκε και στον Γιάννη Φάκη. Επέλεξε ο δήθεν προοδευτικός και αριστερός ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι από αυτό το μέτωπο κοινής λογικής και δημοκρατίας, το οποίο ορθώσαμε εμείς. Μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος κύριος Βαρουφάκης μας είπε δεν πρέπει να αποκλειστεί το κόμμα του Κασιδιάρη από τη Βουλή. Δύο θλιβερές εξαιρέσεις, οι οποίες σήμερα πρέπει να λογοδοτήσουν. Για μεγάλο πανικό του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να καταφεύγει σε τέτοιες κατηγορίες απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη την αριστερά, είχε κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας. Τι να καταθέσουμε υπόμνημα για κάτι το οποίο δεν ψηφίσαμε? Εμείς δεν υπερψηφίσαμε αυτή την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, γιατί θεωρούμε προβληματική. Ας βγει ο κ. Μητσοτάκης να παριστάνει τον πολέμιο της ακροδεξιάς που έχει στο εσωτερικό του τον κ. Βορύδη, τον κ. Πλεύρη, τον κ. Γεωργιάδη και να λέει ότι το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα της αριστεράς ψαρεύουν στην ακροδεξιά. Είναι ντροπή να το λέει αυτό. Πιστεύω τι να κάνουμε. Εμείς θα κάτσουμε να αναμετρηθούμε με την παράνοια. Αυτό είναι παράνοια. Επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια δικής του επίσκεψης στην Νίκαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επιτέθηκε και στο Μέρα 25. Ο κ. Μητσοτάκης τους άφηνε και κάνανε προεκλογική εκστρατεία, εκπομπές από τη φυλακή. Όταν στις δημοσκοπήσεις ήταν κάτω το 3%, έλεγε ας κατέβουνε, διότι μεγαλύτερο υπόλοιπο στις εκλογές, ευκολότερη αυτοδυναμία για τον ίδιο. Ο κύριος Τσίπρας ούτε καν την προσπάθεια του κύριου Αλιβιζάτου δεν στήριξε. Να ρίξει μια ματιά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που φύονται τα παρακλάδια της ακροδεξιάς και η θεωρητική της σοβαρής Χρυσής Αυγής, είχε δηλώσει απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25, Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν. Όπως προαναφέραμε κυρίες και κύριοι, η δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata που παρουσίασε η τηλεόραση του Άττικα δείχνει ότι το μπλόκο που επέβαλε ο Άριος Πάγος στο ναζιστικό μόρφωμα δεν οδηγεί αναγκαστικά σε μεγάλη ενίσχυση του κόμματος εάν. Πάμε να δούμε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα ευρήματα της έρευνας της ProRata που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Άττικα και παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων αναφορικά με το πού κατευθύνονται οι ψήφοι των πολιτών που θα επέλεγαν το κόμμα Κασιδιάρη σε περίπτωση που αυτό κατέβαινε στις εκλογές. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ναζιστικού μορφώματος θα κατευθυνθούν στο ΕΑΝ του Αναστάσιου Κανελόπουλου και ένας στους 10 στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας και στην Εθνική Δημιουργία. Ποσοστά που αποδεικνύουν την τρική μία εγκρανίο πολλών εκ των ψηφοφόρων που επιλέγουν τέτοιου είδους μορφώματα μόνο και μόνο για να ψηφίσουν δήθεν αντισυστημικά και να στείλουν μηνύματα στα κόμματα εξουσίας. Μπορεί και το ακροατήριο του Κασιδιάρη να μην γνωρίζει καν την ύπαρξη του Κανελόπουλου, ίσως γι' αυτό να είναι και τόσο λίγοι αυτοί που μετακινούνται από τον Κασιδιάρη στον Κανελόπουλο, διότι είναι πάρα πολύ λίγοι σε ομοειδή ακροατήρια πάρα από πολύ.
το 100% να μετακινείται το 25%. Και από αυτή τη δημοσκόπηση πάντως προκύπτει ότι στην κορυφή των θεμάτων που θα επηρεάσουν την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές είναι η οικονομία. Και δει η ακρίβεια σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και η διαφθορά, τα πολιτικά σκάνδαλα και ευρύτερα τα ζητήματα δημοκρατίας που τόσο έχουν απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο τους τελευταίους μήνες. Την ίδια ώρα πάντως ενδιαφέρον έχει η πρόθεση ψήφο, όπως αποτυπώνεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Εδώ η Νέα Δημοκρατία δείχνει να ανακτά μέρος των απολειών που σημείωσε μετά από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ άνοδο κατά μια μισή μονάδα παρουσιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα δύο πρώτα κόμματα να έχουν 4 μονάδες διαφορά. Ενδιαφέρον έχει δε ότι πολλοί από τους αναποφάσεις τους προέρχονται από το κυβερνών κόμμα και είναι πιθανό να επιστρέψουν σε αυτό, πλην όμως είναι δυσαρεστημένοι και ως εκ τούτου η ψήφος τους παραμένει διεκδικήσιμη από την αντιπολίτευση. Αυτοί οι ψηφοφόροι κυρίως προέρχονται από το κυβερνών κόμμα. Και όσο δεν κάνουν το βήμα να περάσουν σε κάποια άλλη επιλογή, γνωρίζουμε εμπειρικά ότι είναι πιθανότερο να επιστρέψουν ξανά στο κόμμα από το οποίο προήλθαν. Είναι άνθρωποι, να πούμε, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, γκρινιάζουν περισσότερο απέναντι στην κυβέρνηση. Και υπ' αυτή την έννοια η ψήφος τους προφανώς παραμένει διεκδικήσιμη. Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε 16 μέρες πριν από τις κάλπες, διάστημα που θεωρείται πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος. Πάμε να δούμε τώρα την προεκλογική κίνηση της μέρας. Θα συνδεθούμε με τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιάννη Μπασκάκη, Άσονα Σκηνά Παπαδόπουλου και Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Η Άσονα, θα ξεκινήσω σήμερα από σένα. Βρίσκεσαι στο Λαύριο, όπου πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το συμβόλαιο αλλαγής, όπως είπαμε και πριν, του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Κατερίνα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου. Από την πλευρά του, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης παρουσίασε, όπως προείπε, στο Συμβόλαιο για την Αλλαγή ένα συνολικό πρόγραμμα 11 αξώνων, 11 δεσμεύσεων, το οποίο, όπως είπε, εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη και τη σταθερότητα. Πρόκειται για ένα ολιστικό πλέγμα προτάσεων που δίνει έμφαση στα ζητήματα της αύξησης των εισοδημάτων. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ότι την 1η Ιουλίου, εφόσον συγκροτηθεί η προοδευτική κυβέρνηση, θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα στα 880 ευρώ και στο δημόσιο κατά 10%, ενώ θα επανέλθει 13η σύνταξη και ταυτόχρονα σε βάθος τετραετίας θα επιστραφούν και τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, ενώ θα ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την συγκράτηση των τιμών και την ανάσχεση της ακρίβειας, για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%, τη μείωση του ειδικού φαρού κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτερα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και παρουσίασε εκ νέου, επανέλαβε ουσιαστικά την πρόταση του κόμματός του για την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και την προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Επιπλέον, οι άξονες του προγράμματος του Συμβολίου της Αλλαγής που παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνουν την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αύξηση των μισθών των υγειονομικών και του ΑΕΠ σε βάθος τετραετίας κατά 7%, όπως και του ΑΕΠ για την δημόσια παιδεία σε βάθος πάλι τετραετίας κατά 5%, με προσλήψεις και βελτίωση των συνθήκων τόσο στο ΕΣΥ όσο και στην δημόσια εκπαίδευση. Το 8ο άρθρο που παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αφορά την στήριξη της γυναίκας των νέων ζευγαριών, αλλά και τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει φρένο στην δημογραφική γύρανση. Παρουσίασε ακόμη τα μέτρα ενίσχυσης του πολιτισμού και των ανθρώπων της πολιτισμικής δημιουργίας, όπως επίσης και τα μέτρα στήριξης των ατόμων με αναπηρία. Καταληκτικά, το 11ο άρθρο αφορά την μεταρρύθμιση του κράτους που φέρνει σε πρώτο πλάνο την αξιοκρατία, τη λογοδοσία και την δικαιοσύνη, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο στο Λαύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβόλαιο αλλαγής. Ένα συμβόλαιο δικαιοσύνης και σταθερότητας. Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, δεν πάει άλλο με το κράτος των κολλητών, με τις γαλάζιες ακρίδες που εφόρμησαν στο δημόσιο πλούτο, με το παρακράτος, με τη γενικευμένη κατάσταση διαφθοράς και αδικίας, με την οικογενειοκρατία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πούμε ένα ως εδώ σε όλα αυτά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανήκει στους πλούσιους και τους ισχυρούς. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγες οικογένειες
που διαμοιράζουν τον πλούτο και τα ημάτια της. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους μας, σε όλους τους Έλληνες. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης τώρα και τον Γιάννη Μπασκάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε το πρωί περιοδεία στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, όπου και μίλησε σε συγκεντρωμένους ανθρώπους. Γιάννη, τώρα πες μας. Έτσι είναι, Κατερίνα. Ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν επισκέφθηκε την Νίκαια. Εκεί ήταν η σημερινή του προεκλογική περιοδεία. Να σου πω ότι με συνεχείς αναφορές στα γεγονότα του 2015, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να διεμβολήσει το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, ενώ με τον ίδιο τρόπο επιχειρεί να προσελκύσει και ψηφοφόρους οι οποίοι ήταν κάποτε προσκύμενοι στο λεγόμενο της ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, το οποίο έχει βρεθεί σε αποσύνθεση μετά τα γεγονότα του σκανδάλου των υποκλοπών. Αυτό λοιπόν επιχείρησε να κάνει και από την Νίκαια και σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε ότι προοδευτική κυβέρνηση όπως την αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει κάποιος να σας πει λυπάμαι, έκλεισαν οι τράπεζες και τα ευρώ σας έγιναν δήμητρες. Στο ίδιο πλαίσιο ο Πρωθυπουργός είπε πως επειδή δεν ξεχνάμε, με συγχωρείτε, τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015, τους λέμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Να σου πω επίσης, Κατέρινα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε και μια συνέντευξη στο Capital, όπου και εκεί επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι εφόσον υλοποιήσει το πρόγραμμά της, τότε αυτό θα οδηγήσει σε νέα μνημόνια και χρεοκοπία. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Ας δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στους πολίτες του Πειραιά. Δεν φαίνεται εξάλλου να έχει αλλάξει καθόλου μυαλά. Τα ίδια που έλεγε το 2015, τα ίδια λέει τώρα. Τις ίδιες παρέες. Και χειρότερα, ίσως διότι οι πολλές παρέες, βλέπετε με τον κύριο Βαρουφάκη, έχουν δώσει σε διάφορους ιδέες για το πώς μπορούν να αντιληφθούν την προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι, αν εγώ κατάλαβα καλά, προοδευτική διακυβέρνηση όπως την αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ και με το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη, σημαίνει πολύ απλά ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει κάποιος να σας πει: λυπάμαι, κλείσαν οι τράπεζες και τα ευρώ σας έγιναν δήμητρες. Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα δοκιμάσαμε, επειδή φτάσαμε πολύ κοντά στο κύλος του γκρεμού, επειδή δεν ξεχνάμε τι έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015, τους λέμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την εποχή. Πάμε και στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μαριτίνα, τώρα ποια ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης του κυρίου Ανδρουλάκη? Μια πολύ σκληρή επίθεση, Κατερίνα, τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Το τελευταίο δε χαρακτήρισε ως την βορύχο του Ανδρέα Παπανδρέου με αφορμή τα συνθήματα που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την εποχή που μεσουρανούσε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, προειδοποιώντας όμως ότι οι λύσεις δεν έρχονται με συνθήματα, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν επιτεθεί με λυσαλαίο τρόπο στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το ζήτημα είναι η αξιοπιστία. Επανέλαβε πολλές φορές στη συνέντευξή του στο Sky ο κύριος Ανδρουλάκη, καλώντας μάλιστα τον κόσμο να επενδύσει στη δική του αξιοπιστία που, όπως είπε, δεν τον έχει εμπέξει ποτέ. Τώρα, ερωτηθείς για το βέτο που βάζει σε τυχόν συγκυβέρνηση όσον αφορά στο ποιος θα είναι πρωθυπουργός, με τον κύριο Ανδρουλάκη να επιμένει ότι δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ότι είναι ο λαός αυτός που θα ψηφίσει και στο βαθμό που θα επιλέξει μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα, τότε θα την έχει, αλλά χωρίς το ΠΑΣΟΚ. Αρνήθηκε εξάλλου να δεχθεί ότι η χώρα θα βρίσκεται σε μια ομοιρία μεταξύ του ελιτισμού του κυρίου Μητσοτάκη ή του λαϊκισμού του Αλέξη Τσίπρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η δική αναφορά έκανε και στην υπόθεση Κασιδιάρη, κατηγορώντας την πραγματικότητα τον Πρωθυπουργό ότι επέλεξε να έχει μια στρατηγική υπέρ της διευκόλυνσης της δικής του αυτοδυναμίας, και τα δύο κόμματα της αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, από την άλλη πλευρά ότι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Κατερίνα. Σε ευχαριστώ, Μαριτίνα. Να δούμε τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Τσίπρας, με όλα αυτά που κάνει, προσπαθώντας να μιμηθεί το ΠΑΣΟΚ και τα συνθήματά του, γίνεται απλά ένας τιμβορίχος του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν μπορώ να δεχτώ το παιχνίδι που κάνει η Νέα Δημοκρατία, να λέω ότι εγώ και το ΠΑΣΟΚ, που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ, θα συγκυβερνήσω με τον Βαρουφάκη. Είναι πιθανότερο να συγκυβερνήσω ο Μητσοτάκης με τον Βαρουφάκη παρά εγώ. Εάν αυτά τα κόμματα θεωρούν και συμφωνούν ότι πρέπει να πάνε με τον αρχηγό τους έως το τέλος, ας υπογράψουν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο και όποιος είναι πρώτος να συγκυβερνήσουν για να τον κάνουν πρωθυπουργό. Δεν επιμένω γιατί είναι ένας προσωπικός εγωισμός. Επιμένω διότι δεν πιστεύω ότι το μέλλον της πατρίδας μου είναι να είμαστε σε ομοιρία μεταξύ του ελιτισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του λαϊκισμού του κύριου Τσίπρα.
Στην τηλεόραση του Άτικα μίλησε πριν από λίγο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παραχώρησε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη στην εκπομπή Χωρίς Μακιγιάζ και απάντησε στις ερωτήσεις του Γιώργου Χουδαλάκη και της Βούλας και Χαγιά. Ο κ. Βελόπουλος δεν έκρυψε ότι επιδιώκει να ηγηθεί του πατριωτικού, όπως τον χαρακτήρισε, χώρου, ενώ απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι δεν την εμπιστεύεται. Επιχειρήθηκε αποστασία, αλλά για μετά τις εκλογές. Τι στοιχεία? Απλά επειδή. Πάρα πολλά. Αλλά επειδή εγώ είμαι από χωριό. Ναι. Δεν έχω μεγαλώσει, ξέρετε, στα Σαλόνια. Ξέρω τι μου γίνεται. Πρόλαβα την εξέλιξη. Μισόλυτε. Και σου έκαψα το σενάριο. Το εάν είναι κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δημιουργημά του. Α, για πείτε μας, γιατί έχω αυτό δεν είναι. Ποιοι είναι μέλη μέσα. Για να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο, επειδή σας επαναλαμβάνω, λειτουργώ συνεργατικά πάντοτε, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Τη Νέα Δημοκρατία δεν την εμπιστεύομαι. Πραγματικά σου το λέω και σαν άνθρωπος. Είναι σαν θέμα προσώπων, είναι θέμα παράταξης. Είναι θέμα νοοτροπίας συμπεριφοράς. Είναι αλαζονική, είναι αυταρχική. Η συμπεριφορά τους δεν είναι πολιτικά ορθή, δεν είναι έντιμη η συμπεριφορά τους. Mm-hmm. Έχουν κάνει άπειρες, θα το πω ευθέως, ασχήμιες, άπειρες. Τις εξελίξεις με το κόμμα Κασιδιάρη, πώς τις έβλεπε? Δεν μου αφορούν, δεν με ενδιαφέρουν ναζιστές. Δεν σας ενδιαφέρουν, άρα δεν απευθύνεστε και σε αυτούς τους ψηφοφόρους. Παιδιά, είναι πρόβατα οι ψηφοφόροι, αυτό πιστεύετε εσείς? Ο ψηφοφόρος, άμα του πει δηλαδή ο Βελόπουλος να ψήφισε, να ψηφίσει. Ή άμα του πει ο Κασιδιάρης ψήφισε αυτόν, θα ψηφίσει αυτόν. Φόρο, αν ένας κομμουνιστής θέλει να πρέπει να ψηφίσει Ελληνική Λύση, τι θα κάνουμε, δεν κατασπώ, ψηφίζετε? Όχι, βέβαια. Εγώ θέλω να ενώσω όλους τους Έλληνες. Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά μπορούμε να το κάνουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Για να είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα, γιατί εγώ δεν είμαι στην λογική του Βαρουφάκη. Για να επιστρέψει ένα εθνικό νόμισμα, πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον μια πενταετία σοβαρή παραγωγή πλούτου του χώρα και παραγωγή συγκρότηση. Κινητικότητα λοιπόν στον χώρο. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί ο αποκλεισμός του κόμματος Κασιδιάρη από τις εκλογές. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Σκουρή. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Πώς βλέπει το Μαξίμου τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις και πού ακριβώς ποντάρει? Κοίτα, εκ των πραγμάτων το ερώτημα είναι ένα. Αλλάζει τα δεδομένα, τα πολιτικά, ο αποκλεισμός του κόμματος Κασιδιάρη από την εκλογική διαδικασία? Πιθανότατα. Οι Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη, Κατερίνα, θα έπαιρναν ένα ποσοστό, το δείχναν όλες οι δημοσκοπήσεις, που θα κυμαίνονταν μίνιμουμ 4% και μάξιμουμ 6%, ίσως και παραπάνω. Κυρίως, δηλαδή, ένα ποσοστό με το οποίο θα έμπαιναν στη Βουλή. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Η Βουλή θα είχε 7 κόμματα. Θα ήταν 7-κομματική Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, η αυτοδυναμία ενός κόμματος θα χρειαζόταν ακόμα και ένα ποσοστό κοντά στο 39%. Να σου φέρω ένα μόνο παράδειγμα. Με 38% και μιλάμε στις δεύτερες εκλογές με τον εκλογικό νόμο Μητσοτάκη-Βελόπουλου, η Νέα Δημοκρατία σε εξακομματική βουλή θα έπαιρνε μπόνους 46 έδρες. Θα είχε δηλαδή 152 βουλευτές. Αν έπαιρνε, επαναλαμβάνω, 38%. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα είναι πρώτο κόμμα. Έτσι ψηφίζει ο λαός. Δεν γνωρίζουμε. Κάνουμε υποθέσεις με βάση τα σενάρια των κομμάτων. Το ίδιο ποσοστό τώρα, 38%, η Νέα Δημοκρατία σε 7-κομματική βουλή θα έπαιρνε 149 έδρες. Θα χρειαζόταν δηλαδή και άλλους για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ερώτημα τώρα. Από τη στιγμή που μένει έξω το κόμμα Κασιδιάρη, η Βουλή μπορεί να είναι 7-κομματική? Όλα δείχνουν πως όχι. Η δημοσκόπηση που παρακολουθήσε χθες της Προβοράτα το Άτικα έδειξε ότι ο ένας στους 4 ψηφοφόρους του κόμματος Κασιδιάρη θα πήγαινε στο κόμμα του Κανελόπουλου, στο ΕΑΝ, σωστά λες. Αρκεί αυτό? Όχι, γιατί είχε μηδενικά ποσοστά πριν και δεν μπορούσε αυτό να του δώσει υποψία στη εισόδου στην Βουλή. Μπορεί αυτό να αλλάξει? Πιθανόν και να μπορεί. Δεν το γνωρίζουμε. Όλα τα κόμματα μελετούν τώρα και οι δημοσκόποι πού θα πάνε αυτοί οι ψηφοφόροι. Γιατί είναι και ψηφοφόροι που η ψήφος τους είναι φανατική. Ψηφίζουν δηλαδή φανατικά απέναντι στο σύστημα. Και όποιο θεωρήσουν κόμμα ότι είναι περισσότερο συστημικό, αντισυστημικό, αυτό και θα ψηφίσουν ανεξαρτήτως του χώρου του οποίου βρίσκεται. Υπάρχει άλλο κόμμα πέραν του ΕΑΝ. Είναι και το κόμμα του κυρίου Φαΐλου Κρανιδιώτη και του κυρίου Τζίμερου, το οποίο όμως λέει ότι θα δώσει ψήφο ανοχής στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης είναι πρώτο κόμμα. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Το κόμμα Κανελόπουλου, για παράδειγμα, γιατί δεν τέθηκε θέμα απαγόρευσης, ούτε στο σημείωμα που απέστειλε η Νέα Δημοκρατία στον Άριο Πάγο, το υπόμνημα δεν το περιέλαμβανε αυτό.
Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, ότι είναι ένα κόμμα που αν έχει μέσα βουλευτές που ανήκαν παλαιότερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΛΑΟΣ, ακόμα και στην περίπτωση που θα βγει στη Βουλή, αφέρουμε για παράδειγμα στον κύριο Ευαλιώτη, στον κύριο Ροντούλη, που υπήρξαν βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Αναγερμού, είναι ευκολότερα, πώς να το πω, προσβάσιμο για όποιον θέλει να πάρει βουλευτές από αυτό στην πορεία. Τώρα, τι επιδιώκει κατά τη γνώμη μας η Νέα Δημοκρατία? Να υπάρχει εκτός της Βουλής ένα ποσοστό 8 έως 10%. Ένα ποσοστό δηλαδή 8 με 10%. Σε αυτό το ποσοστό, αν υπάρχει απ' έξω, γιατί από αυτό κρίνεται η αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειάζεται αυτοδυναμία με κάτι λίγο παραπάνω από 36%. Και συνεπώς πολλά μικρά κόμματα στο χώρο, αυτό το ποσοστό να πιεχτεί 8 με 10, να μείνουν εκτός Βουλής, ώστε πραγματικά η αυτοδυναμία να είναι μια κοντά. Μετά ένα κόμμα, αν πάρει και 32, να πει, αν δουν όλοι ότι η αυτοδυναμία βγαίνει και με 36%, θα σου πούν ότι είναι ένας στόχος ρεαλιστικός. Αν έχεις πάλι 32% και η αυτοδυναμία θέλει 39%, καταλαβαίνει κανείς ότι απέχει παρασάγκας, δεν μπορεί να μπαίνει μια τέτοια συζήτηση. Έχει αδύναμο σημείο αυτό το σχέδιο. Έχει στην περίπτωση που ο χώρος, αυτό που ο κύριος Βελόπουλος λέει, της πατριωτικής δεξιάς, όπως ο ίδιος, επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζει το χώρο, ενοποιούνταν. Μπορεί να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος με βάση τις φιλοδοξίες που έχουν τόσα πολλά πρόσωπα? Η λογική λέει πως όχι. Μένει να δούμε, γιατί το βράδυ της 21ης Μαΐου θα δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο μπροστά σε τυχόν κάλπες στις 2 Ιουλίου. Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Και να παραμείνουμε στο θέμα των εκλογών. Όπως σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, υπάρχουν ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο αριθμός των νέων εκλογέων ξεπερνά τους 400.000. Ας δούμε τι είπαν στην κάμερα του Άττικα νέοι ψηφοφόροι για τους παράγοντες που θα καθορίσουν την ψήφο τους. Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, στις κάλπες θα πάνε εργαζόμενοι και εργαζόμενες, άνεργοι και συνταξιούχοι, αλλά και μαθητές, που εντός του 2023 κλείνουν τα 17 τους έτη. Γεννήθηκαν δηλαδή από το 2006 και έπειτα. Με τι σκέψεις θα πάνε αυτά τα παιδιά στην κάλπη? Θα ήθελα ένα κόμμα στην κυβέρνηση που να εκφράζει όλες τις απόψεις από οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, να στηρίζει τα νέα παιδιά στη χώρα και να τους παρέχει και χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητοι. Εγώ ένα κόμμα το οποίο θα στηρίξει τους νέους και τις φιλοδοξίες τους και τα όνειρά τους και δεν θα τους ισοπεδώνει τα όνειρα βάζοντας τρελές απαιτήσεις ή κάνοντας χάλια την εκπαίδευση. Από τη δημοσκόπηση που είχε διενεργήσει η Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του Άττικα τον περασμένο Φεβρουάριο και αφορούσε νέους από 17 έως και 34 ετών, το 36% αθρηστικά απάντησε ότι νιώθει πιο κοντά στη σοσιαλδημοκρατία και το σοσιαλισμό, ενώ στον αντίποδα ένα 17% δήλωσαν εγκύτητα με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και τον νέο φιλελευθερισμό. Κάποιον που να υποστηρίζει μειονότητες στη χώρα και να γίνουμε κι εμείς επιτέλους σαν μια βόρειο-δυτική ευρωπαϊκή χώρα και να εξυγχρονιστούμε λίγο. Οι μαθητές που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές φαίνεται πως ζητούν από την επόμενη κυβέρνηση να περάσει μέτρα ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο για δραστηριότητες που διαλέγουν οι ίδιοι και προοπτική για δουλειά με δίκαιες αποδοχές. Στα κριτήρια της ψήφου για τους 17χρονους και τους 18χρονους συμπεριλαμβάνονται φυσικά και τα πρακτικά προβλήματα που έχουν στην προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να έχουμε και περισσότερες ώρες κατευθύνσης από τη Β' Λυκείου. Γιατί έχει δείξει το πράγμα ότι δεν βγαίνει η ύλη μόνο στη γάμα. Ενδεικτικές των πεπιθήσεων που χαρακτηρίζουν τους νέους και τις νέες που θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές ήταν οι απαντήσεις τους για μια σειρά από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το 71% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, το 60% με την υιοθεσία παιδιών από αυτά τα ζευγάρια, το 61% είχε τεθεί υπέρ της απαγόρευσης καθόδου στις εκλογές του μορφώματος Κασιδιάρη, ενώ σχεδόν οι μισοί είχαν εμφανιστεί θετικοί στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Πώς ενημερώνονται όμως οι μαθητές που θα ψηφίσουν σε λίγες ημέρες? Κύρια πηγαίνει ενημέρωση πιστεύω είναι το διαδίκτυο, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είμαστε εξοικειωμένοι και με το ίντερνετ και με όλα. Ειδησιογραφικά sites ή social media? Ειδησιογραφικά sites για πιο καλή ενημέρωση και πιο αντικειμενική. Τα social media είναι πιο πολύ προπαγάνδα και δεν πληροφορείς σωστά. Βλέπεις μόνο ό,τι θέλουν να δεις. Ιδιαίτερα σημαντικό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, αλλά και ενδεχομένως κρίσιμο για το αποτέλεσμα των εκλογών, θα είναι το ποσοστό των 17άριδων και 18άριδων που θα αξιοποιήσουν τελικά το δικαίωμά τους να ψηφίσουν. Το δικό τους στίγμα πρέπει να αποτυπωθεί.
Πρωτοφανές αιματοκύλισμα στην Σερβία. 13χρονος μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο του Βελιγραδίου, με αποτέλεσμα 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, οι 8 από αυτούς οι μαθητές του, ενώ άλλοι 7 έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ανάμεσά τους και η καθηγήτριά του. Ο πρόεδρος της Σερβίας έχει κηρύξει τριήμερο πένθος στη χώρα, ενώ ο δράστης θα εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη και την Αργυρό Κράια, καθώς έχει περισσότερα, Αργυρό. Κατερίνα, ένα πρωτοφανές για τη Σερβία και τα Βαλκάνια ματηρό περιστατικό με πυροβολισμού σε σχολείο του Βελιγραδίου με θύματα κυρίως μαθητές. Ένας 13χρονος εισέβαλε στο σχολείο του στο κέντρο του Βελιγραδίου, γάζωσε το φύλακα στην είσοδο και κατόπιν μπήκε στην τάξη του, οι οποίοι εκείνη την ώρα κάνανε μάθημα ιστορίας και πυροβόλησε θανάσιμα 8 μαθητές, ενώ τραυμάτισε σοβαρά την καθηγήτριά του και άλλους 6 μαθητές με όπλο των 9 χιλιοστών που ανήκε στον πατέρα του, χρησιμοποιώντας και τους 3 γεμιστήρες. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη μετά από τηλεφώνημα του ιδίου και αφού τους είπε το όνομά του, είπε: «Ελάτε στο σχολείο, σκότωσα αρκετά άτομα». Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ο πατέρας του νεαρού, γνωστός ακτινολόγος, ο οποίος είχε νόμιμη άδεια ωστόσο για τα 2 όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του νεαρού, καθώς κάνει σκοποβολή. Ο 13χρονος τώρα παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε το μακελιό 1 μήνα πριν. Δηλαδή ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα. Είχε λεπτομερές σχέδιο του σχολείου, αλλά και λίστα με τους στόχους που είχε ως προτεραιότητα. Τώρα, σύμφωνα με τις αρχές, ο 13χρονος, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα στο σχολείο, ήταν ένας ήσυχος και άριστος μαθητής. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς ανέφερε ότι συνελήφθη και η μητέρα εκτός από τον πατέρα του 13χρονου, ενώ ο δράστης θα εισαχθεί σε νευροψυχιατρική κλινική. Όσον αφορά δε τα κίνητρα του δράστη, ο 13χρονος ζήτησε να αλλάξει τάξη, γιατί δεν τον αποδεχόντουσαν και πιθανόν αυτό να ήταν και το κίνητρό του. Τώρα, τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για αυτή την τραγωδία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρα Βούτσιτς, με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά, όπως και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέ Μπορέλ. Κατερίνα. Μάλιστα, Αργυρό, να σε ευχαριστήσω και να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλες 2 δυσάρεστες ειδήσεις. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα δεκάδων αυτοκινήτων και φορτηγών σε αυτοκινητόδρομο του Ιλινόης εν μέσω ανεμοθύελας. Αστυνομικό θρίλερ στην Οκλαχώμα, όπου εντοπίστηκαν 7 ανθρώπινοι σωροί σε αγρικία της μικρής πόλης Ενριέτα, ανάμεσα στις σωρούς και 2 ανήλικες κοπέλες που είχαν εξαφανιστεί την προηγούμενη μέρα. Ο σερίφης της κομιτείας Οκμαγκή και οι βοηθοί του έχουν αποκλείσει με κορδέλες μια μικρή αγρικία έξω από την πόλη Ενριέτα. Αναζητώντας το σπίτι του, το φυγόδικο Τζέσε Μακφάντεν, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τις προηγούμενες ώρες, όπως όριζε η εγγύηση με την οποία αφέθηκε ελεύθερος, εντόπισαν τις σωρούς 7 ανθρώπων μέσα στη μικρή αγρικία. Ανάμεσα στα πτώματα βρίσκονται και 2 νέες κοπέλες, 14 και 16 ετών, που είχαν εξαφανιστεί το προηγούμενο βράδυ. Ο Μακφάντεν, που εκτιμάται από τις αρχές πως βρίσκεται μαζί με μέλη της οικογένειάς του μεταξύ των πτωμάτων, είχε καταδικαστεί για βιασμό το 2003 και είχε αφαιθεί ελεύθερος το 2020 και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αντιμετώπιζε την κατηγορία πως όσο ήταν στη φυλακή έστελνε σεξουαλικά μηνύματα σε μια έφηβη, εικάζοντας πως πρόκειται για μία από τις 2 κοπέλες που βρέθηκαν νεκρές. Περισσότερα από 40 αυτοκίνητα και 30 φορτηγά βρίσκονται διπλωμένα σαν αλουμινόχαρτο μέσα σε ένα πέπλο σκόνης, σε μια απόσταση περίπου 200 μέτρων στον αυτοκινητόδρομο 55 του Ιλινόης. Η σκόνη έχει σκεπάσει τα πάντα, σε βαθμό που δύσκολα βλέπει κανείς τι συμβαίνει ακόμη και στα 2 μέτρα. Κάπως έτσι χάθηκε η ορατότητα των οδηγών και τα οχήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στιβάχτηκαν το ένα πάνω στο άλλο σε ένα από τα τραγικότερα δυστυχήματα στην περιοχή. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε άμορφες μάζες λαμαρίνων και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τη φωνική καραμπόλα. Τουλάχιστον 2 από τα φορτηγά πήραν φωτιά και μέσα στην πυκνή σκόνη ακούγονταν ακόμη και εκρήξεις. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Τα 2 αδέλφια αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για καλωστημένο σύριαλ. Το ρεπορτάζ για το τι συνέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων από το πρωί έχει η δικαστική μας συντάκτρια Έλλη Ζώτου. Έλλη, ήταν μια μαραθώνια διαδικασία. Ήταν και είναι, Κατερίνα, μια μαραθώνια διαδικασία, γιατί ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί η απόφαση κατά πόσο δηλαδή θα προφυλακιστούν ή όχι οι 2 συλληφθέντες. Να θυμίσουμε ότι οι 2 συλληφθέντες έφτασαν στο κτίριο της στο δικαστήριο της Ευελπίδων στις 10.30 το πρωί και έκτοτε απολογούνται. Και μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουμε ανακοίνωση, όπως είπαμε, της
απόφασης. Πρώτος ξεκίνησε την απολογία του ο 48χρονος και στη συνέχεια ακολούθησε ο 40χρονος συλληφθέντας. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Και ότι αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πιο σύντομη απολογία έχει κρατήσει 3,5 ώρες. Μάλιστα, Ελή. Να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Τώρα, εγκληματική ομάδα που δημοσίευσε και διακινούσε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο ανυποψίας των γυναικών εξάρθρωσε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ειδικοί εξηγούν στην κάμερα του Άττικα τι πρέπει να κάνει κάποιος για να προστατευτεί από την παράνομη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί ο κόσμος να έχει φτάσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όμως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο ως μέσο ξεκαθαρίσματος ανθρώπινων διαφορών. Προσωπικές στιγμές, ευαίσθητα δεδομένα, αποκαλυπτικές φωτογραφίες και μυστικά γεμίζουν καθημερινά το διαδίκτυο. Η εκδικητική πορνογραφία φαίνεται πως δυστυχώς ήρθε για να μείνει. Έχει προκύψει από το γεγονός ότι δυστυχώς μαγνητοσκοπούν, τραβάνε βίντεο, ερωτικές στιγμές. Εν γνώση τους, αυτό τους γυρίζει boomerang, γιατί μετά το χωρισμό από μία σχέση, το ένα από τα δύο μέρη, είτε για να εκδικηθεί, οπότε έχουμε revenge porn, είτε για να δημιουργήσει πρόβλημα, είτε για να εκβιάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δημοσιεύει στο ίντερνετ τις φωτογραφίες. Κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές φτιαγμένες για να διευκολύνουν την επικοινωνία, στα χέρια ορισμένων μετατρέπονται σε όπλα διαπόμπευσης. Φωτογραφίες και βίντεο ανυποψίας των γυναικών αλλά και ανδρών διακινούνται παράνομα μεταξύ χιλιάδων ανώνυμων χρηστών. Άλλοτε για εκδίκηση, άλλοτε για πλάκα και άλλοτε για εκβιασμό. Πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει μόλις αντιληφθεί πως έχει πέσει θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς? Όποιος αντιληφθεί ότι φωτογραφίες του κυκλοφορούν σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είτε αυτό είναι το Instagram, είτε είναι το Viber, είτε το Discord, το οποίο είναι ένα μοιρασμένο σύστημα σε πάρα πολλούς σερβερ στον κόσμο, πρέπει να μπει μέσα στο group που είναι οι φωτογραφίες, να δηλώσει παράνομη δραστηριότητα, να δηλώσει ότι οι φωτογραφίες είναι προσωπικά δεδομένα και να ζητήσει να κατέβουν από το group. Σύμφωνα με τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, θύματα είναι κυρίως νεαρές κοπέλες από όλη την Ελλάδα που μοιράστηκαν υλικό από προσωπικές τους στιγμές με πρώην ερωτικούς συντρόφους ή πρόσωπα που εμπιστεύονταν. Για να κινηθούν γρήγορα οι νομικές διαδικασίες, τα θύματα πρέπει πρώτα να ενημερώσουν τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι έχει παραβιαστεί αυτό το δικαίωμά του, μπορεί να στραφεί και ποινικά εναντίον αυτού ο οποίος το έχει παραβιάσει, αλλά και αστικά ζητώντας αποζημίωση. Κάποια από τα chat rooms στη συγκεκριμένη εφαρμογή στείνονται μόνο για να διακινούν πορνογραφικό υλικό. Τα μέλη των ομάδων τροφοδοτούν καθημερινά τις ομάδες με ερασιτεχνικό πορνό που έχουν στην κατοχή τους από ανυποψίαστες γυναίκες κάθε ηλικίας. Τα βίντεο και φωτογραφίες είναι στη διάθεση των μελών είτε δωρεάν είτε επιπληρωμή. Αυτό που έκανε εντύπωση στις αρχές είναι ότι τα περισσότερα απαγορευμένα βίντεο επώνυμων Ελληνίδων που με δικαστικές αποφάσεις σβήστηκαν από διάφορα άλλα site βρίσκονται αναρτημένα ξανά στο Discord. Αλλάζουμε θέμα. Πίσω παίρνει το Υπουργείο Υγείας την εγκύκλιο για τις εφημερίες που άναψε φωτιά στα νοσοκομεία. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ιατρική μας συντάκτρια, ο Κάστη Αλιφεροπούλου. Η άμεση και οργισμένη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών ήταν εκείνη που ανάγκασε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα να αποσύρει μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα την εγκύκλιο που άναψε φωτιές στα νοσοκομεία. Η εγκύκλιος όριζε ότι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για να εφημερεύσει σε ένα τμήμα ή σε μία κλινική, τους ασθενείς θα εξετάζουν όλοι οι γιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη και παράνομη από τους εκπροσώπους των υγειονομικών που απέστειλαν εξώδικο στην Μίνα Γκάγκα, με αποτέλεσμα η ίδια να αναγκαστεί να πάρει άρον-άρον πίσω την εγκύκλιο και να ζητήσει από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να εξετάσει εκ νέου το θέμα. Μέχρι τότε, Κατερίνα, οι εφημερίες στα νοσοκομεία θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται όπως πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Κάστη. Μνήμες τώρα από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Ξύπνησε ο άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου στη Θεσσαλονίκη επειδή φορούσε ζακέτα με διακριτικά ομάδας. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος 21χρονου που συνελήφθη για το οπαδικό επεισόδιο. Ένα ακόμα άγριο επεισόδιο οπαδικής βίας έγινε το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν 16χρονο που φορούσε ρούχο με διακριτικά άλλης ομάδας από αυτήν που υποστήριζαν οι δράστες. Όχι απλά τρομοκρατηθήκα, λέω πάει το παιδί μου, χάθηκε, τελείωσε. Έφερα την εικόνα του Άλκη.
Οι μνήμες από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού πριν από ένα χρόνο παραμένουν οπές. Το δικαστήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως τα τυφλά οπαδικά επεισόδια ανά την Ελλάδα τείνουν να γίνουν μέρος της καθημερινότητας. Δεν πάνε στοχευμένα σε κάποιον που να τον έχουν δει, είτε από συνδέσμους είτε από κάποιο γήπεδο ή κάτι. Πάνε απλά κουτουρούς, όποιον βρούνε. Ο γιος μου ήταν στο σπίτι ενός φίλου του, στην Ευαγγελίστρια. Εκεί έγινε το περιστατικό. Δεν του μίλησαν καν. Οι δράστες προσέγγισαν, επιτέθηκαν και άρχισαν να χτυπούν το 16χρονο δίχως έλεος. Ακούσαμε φασαρίες να γίνονται εδώ στη γωνία. Πήγαμε να δούμε τι συνέβη. Ήτανε 3-4-5 νεαρά άτομα εκεί πέρα μαζεμένα. Ήταν ένα παλικάρι κάτω, τον κλωτσούσαν. Αμέσως δηλαδή άρχισαν να τον κυνηγάνε λόγω της μπλούζας, του φώναζαν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή τον έβαλε η τρικλοποδιά, δεν ξέρω, τον έριξαν κάτω και εκεί άρχισαν να τον βαράνε στο κεφάλι, στο νόμο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Όμως η υγεία του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Κάθε ώρα που περνάει καλυτερεύει η υγεία του, είναι σε καλή κατάσταση, είναι υπό παρακολούθηση και έτσι πρέπει να γίνει τουλάχιστον για ένα 24ωρο. Και από ό,τι φαίνεται και από πληροφορίες που έχουμε από τους θεράπευτες γιατρούς, αύριο μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει και εξιτήριο. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 21χρονος σε βάρος το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Στην Ρωσία τώρα, απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από το Κίεβο καταγγέλει η Μόσχα. Όπως λέει, η επίθεση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο κτίριο του Κρεμλίνου είχε στόχο τον Ρώσο Πρόεδρο. Η Ουκρανία ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Πάμε στον Χρυσόστομο Λουκά. Χρυσόστομα. Πρόκειται για μια απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, του Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντα σύμφωνα με το Κρεμλίνο, βλέπουμε στα πλάνα μας τη στιγμή που εκρήγνεται ένα μη επανδρωμένο, ένα ντρόουν πάνω από το Κρεμλίνο. Διευκρινίζει η Μόσχα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος δεν βρίσκονταν μέσα στο Κρεμλίνο, ήταν εκτός Μόσχας, αλλά σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή τρομοκρατική και υπόσχεται αντίπεινα στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτή η προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου είχε οργανωθεί από το Κίεβο. Να σου πω ότι ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μεντβιέντεφ, ξεκάθαρα απειλεί τον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, λέγοντας ότι μετά από αυτή την τρομοκρατική, όπως είπε, επίθεση κατά του Κρεμλίνου, η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή από την φυσική εξόντωση του Ουκρανού πρόεδρου και της κλίκας του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σου πω τέλος ότι η Ουκρανία, όπως ανέφερες, Κατερίνα, αρνείται κάθε συμμετοχή στο φερόμενο αυτό περιστατικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριο Ζελένσκι, είπε ότι η Ουκρανία δεν επετίθεται ούτε στην Ρωσία ούτε στον Πούτιν, προσπαθεί να πάρει τα εδάφη της πίσω. Μάλιστα, Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσω και να πάω απευθείας στον Γιώργο Τσακίρη, αφού πρώτων πυλών είναι τα F-35. Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους, ο Γιώργος στις ΗΠΑ, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος Μαΐου, θα ανακοινωθεί η έναρξη της συνεργασίας Ελλάδα-ΗΠΑ για την άμεση απόκτηση των μαχητικών F-35, καθώς και η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Η πληροφορία αφέθηκε να διαρρεύσει από αμερικάνικους κύκλους, οι οποίοι όταν επικοινωνήσαμε χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί μαζί τους, το επιβεβαίωσαν πλήρως. Όπως είπαν, η πολιτική που έχει ακολουθήσει η Τουρκία μέχρι σήμερα έχει δυσαρεστήσει τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και κατόπιν αυτού το Κογκρέσο έχει αποφασίσει τα αεροπλάνα που πρόκειτο να κατασκευαστούν και να δοθούν στην Τουρκία ως συμπαραγωγός χώρα που ήταν, θα δοθούν τελικά στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή έχει δυσαρεστήσει πάρα πολύ την τουρκική πλευρά και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχει ακυρωθεί και το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16 μετά την επιλογή του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν, να αγοράσει τα S-400 στη Μόσχα. Επίσης, το θέμα πυροδοτήθηκε πριν από λίγες ημέρες, πριν από 8 μέρες, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι η Αμερική χρηματοδοτεί, θέλει και επιδιώκει να έχει μια κυβέρνηση τρομοκρατών στη Συρία. Και η Ελλάδα τι λέει για όλα αυτά, η ελληνική πλευρά, Γιώργο? Η ελληνική πλευρά δεν επιβεβαιώνει τα σενάρια για τα F-35 και δεν τα διαψεύδει παράλληλα. Λέει ότι είναι μια κατάσταση την οποία παρακολουθεί, μας βολεύει, θα τη θέλαμε, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Κογκρέσο. Άλλες κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι, ότι πρόκειται για μια έμεση ή και άμεση απειλή προς την Τουρκία από την Αμερική,
ώστε η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 14 Μαΐου να ξέρει ότι αν ακολουθήσει την ίδια γραμμή θα έχει επιπτώσεις από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Το μόνο σίγουρο, Γιώργο, είναι ότι θα μας κοστίσει πολύ ακριβά όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. 2 μήνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξακολουθούν να υπάρχουν αφύλακτες διαβάσεις στο δίκτυο του ΟΣΕ. Σήμερα, μάλιστα, μηχανοδηγός αρνήθηκε να εκτελέσει δρομολόγιο όταν ενημερώθηκε από το γραφείο κίνησης ότι η αμαξοστοιχεία που θα οδηγούσε θα έπρεπε να περάσει από 10 ισόπεδες διαβάσεις που δεν φυλάσσονται και στις οποίες δεν λειτουργούν ούτε οι φωτεινοί σηματοδότες. 63 ημέρες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, έγγραφο του ΟΣΕ αποκαλύπτει πως ακόμη υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Μηχανοδηγός αρνήθηκε να κάνει σημερινό δρομολόγιο, καθώς έλαβε γραπτή ενημέρωση ότι η αμαξοστοιχεία θα περνούσε από 10 αφύλακτες διαβάσεις. Σήμερα, λίγο πριν την έναρξη του δρομολογίου για Στριμώνα από Θεσσαλονίκη, ενός δρομολογίου που θα δοκιμαζόταν ένα σειρμός Intercity που θα χρησιμοποιηθεί για την επανακίνηση δρομολογίων στην περιοχή για Φλόρινα, Λάρισα και αυτές τις περιοχές, δόθηκε εντολή σε έναν μηχανοδηγό γραπτή από το Διευθυντή της Υποδομής ότι 10 ισόπεδες διαβάσεις δεν φυλάσσονται και δεν λειτουργούν. Αυτό θα μπορούσε να έχει ένα αποτέλεσμα στην πρόκληση ενός ατυχήματος στις διαβάσεις αυτές, γιατί διασχίζουν εδώ ταχύ ή βαριά οχήματα, και τον τραυματισμό είτε οδηγών για ταχύ είτε του ίδιου του μηχανοδηγού. Αντί να ξεκινήσει υπό αυτές τις προϋποθέσεις, το δρομολόγιο καταργήθηκε. Το συμβάν που έφεραν στην επιφάνεια συνδικαλιστές μηχανοδηγοί θυμίζει τις εκκλήσεις για ασφάλεια που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια οι επαγγελματίες των σιδηροδρόμων, χωρίς όμως κανείς να τους ακούει. Σύμφωνα με κύκλους του ΟΣΕ, το δρομολόγιο ήταν δοκιμαστικό. Και επιπλέον ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας ορίζει με απόλυτο τρόπο τη διέλευση των αμαξοστοιχειών από αυτόματα συστήματα ισοπαίδων διαβάσεων που έχουν υποστεί βλάβη προσωρινή ή μόνιμη. Επιπλέον, ο ΟΣΕ ήδη εκπαιδεύει προσωπικό φύλαξης ισοπαίδων διαβάσεων και από την επόμενη εβδομάδα θα εξασφαλίζει τις διαβάσεις που δεν λειτουργούν μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών ή την αντικατάστασή τους με νέα συστήματα. Ειδικά για το θέμα των αφύλακτων διαβάσεων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, το Άττικα πραγματοποίησε ειδική έρευνα μόλις πριν από ένα μήνα, αναδεικνύοντας τεράστιες ελλείψεις ασφαλείας στην καρδιά της Αθήνας, λίγες μόλις εκατοντάδες μέτρα μακριά από το Σύνταγμα. Ελλείψεις που δυστυχώς κοστίζουν πολύ συχνά σε ανθρώπινες ζωές. Συναγερμό σήμανε στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ όταν άνδρας πέταξε ύποπτα φυσίγια κυνηγητικού όπλου στους χώρους του παλατιού. Στο μεταξύ, λίγα μόλις 24 ώρα χωρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο από την στέψη του βασιλιά Καρόλου. Τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε η ολοκληρωμένη πρόβα που θα ακολουθήσει η πομπή με το βασιλικό ζεύγος. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στο Λονδίνο για την ιστορική τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στις 6 Μαΐου. Μια πρώτη γεύση από το τελετουργικό που θα λάβει χώρα το Σάββατο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Βρετανικής πρωτεύουσας, οι οποίοι βρέθηκαν στις πρόβες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εκατοντάδες μέλη του στρατού, του ναυτικού και της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας παρέλασαν από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ προς το αβαίο του Westminster, συνοδεύοντας τη χρυσόμαυρη άμαξα μήκους 5,5 μέτρων. Η προσμονή του κόσμου είναι τεράστια, ενώ τα τελευταία 24 ώρα άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό κατασκηνώνουν κατά μήκος της προγραμματισμένης πομπής. Η φρενίτιδα που επικρατεί δικαιολογείται εν μέρη και από το γεγονός ότι η Βρετανία έχει να ζήσει μια τέτοια ανάλογη τελετή από τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ πριν από 70 χρόνια. Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι θα παρευρεθούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου, ανάμεσα στους οποίους αρχηγοί κρατών, θρησκευτικοί εκπρόσωποι, αλλά και εργαζόμενοι σε κοινότητες και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα όσα αναμένεται να διαδραματιστούν στον εμβληματικό ναό έχουν τις ρίζες τους σε παραδόσεις χιλιετιών. Νωρίτερα, ένας άνδρας συνελήφθη έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, καθώς πέταξε φυσίγγια κυνηγετικών όπλων στον προαύλιο χώρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ύποπτος βρισκόταν έξω από το παλάτι και φώναζε «Θα σκοτώσω τον βασιλιά». Η αστυνομία το αντιμετώπισε ως μεμονωμένο γεγονός που δεν συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια. Σε απεργία έπειτα από 15 χρόνια κατεβαίνουν χιλιάδες σεναριογράφοι προκαλώντας αναστάτωση στο Hollywood αφού σταματά η παραγωγή πολλών τηλεοπτικών σειρών. Οι σεναριογράφοι υποστηρίζουν ότι οι εργασιακές συνθήκες έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το streaming.
Για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια, χιλιάδες σεναριογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε απεργία, προκαλώντας τριγμούς στη Μέκα του θεάματος, καθώς οδηγήθηκαν σε ναυάγιο οι συνομιλίες για τη νέα σύμβαση εργασίας με τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Η εκπομπή The Tonight Show με τον Jimmy Fallon συγκαταλέγεται σε αυτές που θα σταματήσει η προβολή τους. Σε ανακοίνωσή της, η WGA αναφέρει ότι πρόκειται για μια ομόφωνη απεργία, καθώς έληξαν τα τριετή συμβόλαιά τους. Οι σεναριογράφοι ζητούν αυξήσεις μισθών και αλλαγές στις πρακτικές του κλάδου, που υποστηρίζουν ότι τους αναγκάζουν να εργάζονται περισσότερο και να αμείβονται λιγότερο, ενώ παράλληλα θέλουν να αποτρέψουν τα στούντιο από το να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή σεναρίων. This could last a year. We are in a perfect storm here because the studios are all under financial pressure. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, καθώς οι όμιλοι ψυχαγωγίας βρίσκονται υπό την πίεση της Wall Street να καταστήσουν τις υπηρεσίες streaming κερδοφόρες, καθώς έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε περιεχόμενο με σκοπό την προσέλκυση συνδρομητών. Η τελευταία απεργία το 2007 διήρκησε 100 ημέρες, γεγονός που είχε ως συνέπεια τα τηλεοπτικά δίκτυα να μεταδίδουν ενώ το κόστος για την οικονομία της Καλιφόρνια εκτιμήθηκε σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πλατφόρμες streaming όπως το Netflix δεν αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό, καθώς φιλοξενούν και ξενόγλωσσες παραγωγές που λαμβάνουν χώρα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ενδεχόμενο που η κινητοποίηση παραταθεί, θα μπορούσε να καθυστερήσει η έναρξη της φθινοπορεινής τηλεοπτικής σεζόν, ενώ θα χρειαστεί μια μακρά απεργία για να επηρεαστεί μια ταινία, καθώς τα κινηματογραφικά στούντιο εργάζονται περίπου ένα χρόνο νωρίτερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για την Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ένταση που είχαν σήμερα. Πιο αναλυτικά, για αύριο Πέμπτη, αναμένονται μέχρι τις πρωινές ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, ενώ πιο ήπια φαινόμενα σε Σερεά, την Ήπειρο, τη βόρεια και βορειοδυτική Πελοπόννησο αλλά και τη Θεσσαλία. Ταυτόχρονα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν μπόρες σε τοπικό επίπεδο στην ηπειρωτική χώρα, ενώ σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη και τη βόρεια βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τέλος, μπόρες και λίγες σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή και θα φτάνει στα περισσότερα ηπειρωτικά του 21-23 και μόνο στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο του 24-25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3-5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα του νομού, όπου εκεί θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές το πρωί, ενώ στον υπόλοιπο νομό θα υπάρχουν και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για μπόρες βόρεια της Πάρνηθας και κυρίως στη βορειοδυτική Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες στις νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές μέχρι νωρίς το πρωί, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση και στις 10 εκπομπή Κάζους Μπέλη με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.